Πάμε στο Ρέθυμνο. Μιλάμε βέβαια για καρναβαλικές εκδηλώσεις και όχι για παρέλαση. Πρέπει να το ξεχάσουμε, τουλάχιστον λόγω πανδημίας. Υπομονή για ένα χρόνο και από του χρόνου με το καλό να επιστρέψουμε, να συμμετέχουμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Όχι φέτος όμως. Πάμε στο Ρέθυμνο. Γιώργος Παπαδόσηφος, πρόεδρος Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Την καλησπέρα μας, Γιώργο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, μας έχεις βοηθήσει πολλές φορές. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα και Παναγιωτόπουλο σε εσάς και στους τηλεθεατές μας από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, σήμερα νομίζω όπως βλέπετε, κύριε, ναι, θα υπάρξει και μία συνάντηση, θα υπάρξει μία συζήτηση αναφορικά με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε ήπια μορφή βέβαια, δεν περιμένουμε παρέλαση και αυτό που θαυμάζουμε, που θαυμάζαμε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στο Ρέθυμνο, σωστά? Πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καταρχάς, παίρνετε από πίσω μου μία πολύ ωραία γεύση. Ναι. Από το στολισμό της πόλης, από τις πλατείες και από τα πάρκα που έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες μέρες από το Δήμο Ρεθύμνου, σε συνεργασία βέβαια και με τις ομάδες του Ρεθυμνού Καρναβαλιού. Να πούμε ότι απόψε στις 8 η ώρα στο σπίτι του πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση από τις ομάδες του Ρεθυμνού Καρναβαλιού με το Δήμο Ρεθύμνου, ούτως ώστε να συζητηθεί, να συζητηθούν οι πραγματοποιήσεις κάποιων αποκριάτικων και καρναβαλικών εκδηλώσεων. Οι παράλληλες εκδηλώσεις που λέμε, όπως είναι οι καντάδες. Επομένως, ναι, αύριο θα έχουμε μία ανακοίνωση πάνω στη βάση των οποίων θα γνωρίζουμε ποιες επιπλέον παράλληλες εκδηλώσεις θα γίνουν και προφανώς όχι η μεγάλη παρέλαση της εκδήλωσης. Εκεί της αναφερόμαστε και εμείς, βέβαια, εν αναμονή των αποφάσεων για το καρναβάλι στο Ρέθυμνο. Αναφερόμαστε στις παράλληλες εκδηλώσεις του καρναβαλιού. Δεν έχουμε καρναβάλι και πολύ σωστά ακριβώς πράττουμε. Βρισκόμαστε σε μία πανδημία, σε μία κορύφωση. Υπομονή και του χρόνου θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Είναι οι καντάδες, είναι όμορφες εκδηλώσεις. Όπου με αποστάσεις, με τήρηση των μέτρων θα περάσουμε καλά. Ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, και έχετε δίκιο πάνω σε αυτό που λέτε. Και πρέπει να ξέρουμε λίγο και την στάση των καρναβαλικών ομάδων τα τελευταία 3 χρόνια, όπου με σύνεση και με σοβαρότητα έχουν αντιμετωπίσει αυτήν εδώ την πανδημία. Να πούμε βέβαια ότι το αμέσως προσεχώς διάστημα 2 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν, πάντα βέβαια στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων. Η πρώτη εκδήλωση είναι το 32ο κυνήγι του Θησαυρού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 και στις 27 Φεβρουαρίου, αλλά και την μεθεπόμενη Πέμπτη, 3 του μηνός, 3 Μαρτίου, την Πέμπτη βράδυ, σε κέντρο της παραλίας, μιας και χαλάρωσαν λίγο τα μέτρα στους χώρους αναπτυχής. Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Θα παραντοποιηθεί. Αν μπορείς να γυρίσεις και την κάμερα λίγο να κλείσουμε με όμορφη εικόνα εκεί από το Ρέθυμνο, στολισμένο Ρέθυμνο, με άρωμα καρναβαλιού. Δεν θα γίνει παρέλαση βέβαια, αλλά είναι δυνατόν αυτή η εποχή να μην έχει και στολισμό και στο Ρέθυμνο, δεν γίνεται. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν στην καρδιά του Ρεθύμνου η εικόνα.